picture. Yavaş, yavaş, kırdan geç göreyim güzel yüzünü. Τώρα λίγο την προσοχή σας, αλλά πάνω απ' όλα τη φαντασία σας. Κάθε Τρίτη στις γυναικείες υποθέσεις θα πηγαίνουμε πίσω στο χρόνο. Θα μεταφερόμαστε με τη φαντασία μας σε ένα σαλόν de beauté. Εκεί θα μας υποδέχεται μια γυναίκα, η αιώνια γυναίκα. Θα μας δίνει συμβουλές ομορφιάς και όχι μόνο. Θα μας μαθαίνει μυστικά για φρουφρού και αρώματα, πομάδες, τερτύπια και τσαχπινιές, και θα μας μεταφέρει στα σαλόν de beauté και τα σπίτια των καλών οικοκυράδων της Σμύρνης και της πόλης μέσα από την ιδιαίτερη και ξεχωριστή γραφή της. Και βέβαια μέσα από τη συχνότητα του Spirto Web Radio και τις γυναικείες υποθέσεις. Ακούσουμε τώρα την ιστορία μας και το μυστικό ομορφιάς που κρύβει. Αχ, αυτές οι ρητίδες! Καημό είχε η Ζηνοβία που μετρούσε κάθε λίγο και από μία. Προχτές δεν είχα εδώ πλάι στο στόμα μου. Ζαρώνει το δέρμα μου κάθε μέρα. Και άμα φτάσω τα 60, τι, δεν θα βλέπομαι. Ό,τι με είπανε το έκαμα. Και πομάδες έβαλα και λάδια. Αμα αυτές βαλθήκανε να με κάμουνε σαν το ακορντεόν. Πώς το λες έτσι, Μπρεζινοβία μου? Πολύ χωρατατζού είσαι για. Παχουλή και με το μαγουλάκι Τσίτα η κουμπάρα της έτρωγε το γλυκό σικαλάκι και γελούσε με την καρδιά της. Θα σε πω εγώ πως θα τις ξεγελάς τις Ζάρες και θα στρώνεις το δέρμα σου για βρή μου. Με τα παγάκια, σοκ παθαίνουνε. Τι είναι για να τις ξεγελάσω, μπρε κουμπάρα μου, και τι παγάκια μιλές? Κάθε πρωί, πριν ακόμα πληθείς, θα πιάνεις ένα παγάκι και θα το περνάς απάνω από το πρόσωπο. Πιο πολύ εκεί που έχουν βγει οι ρητίδες. Κάμποση ώρα θα κάνεις αυτή τη δουλειά. Αυτές, να ξέβρεις, τσιτώνουνε, μαλακώνουνε κομμάτι και δεν φαίνονται πολύ. Χωρίς που το ζωντανεύεις το δερματάκι σου. Άκου που σε λέω. Τρίτη λοιπόν θα μεταφερόμαστε στα σαλόν de beauté γυναικών που είχαν μάθει πως να είναι γυναίκες και θα μαθαίνουμε μυστικά ομορφιάς από την αιώνια γυναίκα και τον blog της αιώνιαγυναίκα.blogspot.gr.